Βαρέθηκα που λες, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Θέλω να κάθομαι εδώ. Βαρέθηκες. Όχι, να σου πω κάτι. Γιατί δείχνεις αυτό εδώ όταν λες εδώ. Τον καναπέ δείχνω. Α, τον ο καναπές είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι για να κάθετε κάποια. Τώρα ποιο είναι. Τώρα ποιο είναι εδώ που δείχνω. Τώρα, ο καναπές είναι. Εδώ έτσι όπως δείχνεις. Να, είναι στην ώρα που το βλέπω. Το πλασάρισες πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις κάτι. Το μυαλό σου. Από το 100% της λειτουργίας του. Πόσο απασχολεί το σεξ. Τίμια πράγματα. Εννοείς πόσο το απασχολώ εγώ για σεξ ή πόσο μόνο του με απασχολεί. Μόνο του. Δεν πιστεύω καταρχάς ότι το απασχολείς εσύ. Ό,τι σημαίνει στο μυαλό μας σημαίνει κυρίως μόνο του. Όχι, το μυαλό κατευθύνεται για το πώς λειτουργεί. Ναι, δηλαδή, όταν κάνεις μια δουλειά, ρε παιδί μου. Όταν εσύ ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι σεξ, 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 το μυαλό καταγράφει και το μεσημέρι σου ξαναλέει σεξ, σεξ. Έτσι, σεξ. Δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία. Όχι, δεν είμαι σε καμία κατηγορία σεξομανούς. Sex maniac, πώς τους λέτε εσείς οι παρουσιαστές της τηλεόρασης. Αυτόν εδώ το σεξ maniac. Sex maniac. Όχι, δεν σκέφτομαι σεξ σύμφωνα με την ηλικία μου, την ηθική μου και την προτίμησή μου στο γυναικείο φύλλο. Αυτά τώρα τα λες για τις λεγάρες σε μένα. Τα λέω επειδή είσαι μαλάκας και με πιστεύεις με το παραμικρό που θα πω. Μπορώ να σου τα λέω αυτά και να τα πιστέψουν. Ελπίζω και μερικοί από τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Εγώ απορώ, τώρα που σε έχω γνωρίσει, πώς έχεις καταφέρει να κάνεις τόσα πράγματα στη ζωή σου. Ειλικρινά σου μιλάω. Κάτσε, αυτά τα πούμε στην εκπομπή που θα κάνουμε μόνοι μας. Ακόμα δεν έχουμε ρίξει τίτλους. Ναι, έχουμε καλεσμένο, κάτσε να. Δικαλεσμένους. Ναι, αυτό λέω, αλλά έχουμε τον καλεσμένο που ήδη από ό,τι βλέπω, να τους έχει έρθει. Τίτλους καταρχήν. Τίτλους. Μανώλη. Μανώλη. Μ' αρέσει ότι όταν μπαίνουμε σε κουβεντούλα οι δυο μας, είναι σαν να μην έχουμε καλεσμένο. Είναι, θα μπορούσαμε να καθίσουμε και. Φοβάμαι μην είμαστε αγενείς και τον αφήσουμε περιμένει και μας χαζεύει τώρα. Εκείνος είναι ευγενής γιατί έχει γέννη. Μαλακία το φτιάξει. Νιώθουμε οικεία και οι δύο μαζί, έτσι. Είναι, μαζί του. Τι είμαστε? Τώρα τον προλογίζουμε με κάποιο τον τρόπο. Τον προλογίζουμε. Και λέω ότι νιώθουμε οικεία και οι δύο μαζί του. Βεβαίως. Το γνωρίζουμε, εγώ έχω πάει άπειρες φορές και τον ευχαριστώ. Γιατί εσύ με αυτόν τον τρόπο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό στην εκπομπή. Με βοηθάει κάθε χρόνο. Στις παραστάσεις, στη διαφήμιση, την ταινία κλπ. Μα το Γιώργο είναι κέριος, ακριβής, δηλαδή σε βοηθάει στο να πλασάρεις το προϊόν που θέλεις για τη δουλειά και που έχεις. Και τον χρησιμοποιούμε όλοι. Ναι, και έχω παίξει μαζί του και πικ-πονκ. Νομίζει ότι. Νομίζει ότι ξέρει πικ-πονκ. Επειδή κέρδισε εμένα, νομίζει ότι ξέρει πικ-πονκ. Νομίζει ότι ξέρει τηλεόραση. Νομίζει ότι ξέρει να μεγαλώνει παιδιά. Ξέρει να είναι σύζυγος. Ξέρει να είναι εραστής. Και ξέρει. Κοίταξε, τώρα δεν μπορεί να κάνει τόσα πράγματα για να μην ξέρει τίποτα. Όχι. Εγώ προτιμώ. Σε κάποια από αυτά θα είναι καλό. Ξέρετε, να το ρωτήσουμε. Να διαλέξει από αυτά σε ποιο θα ήθελε να είναι καλύτερο. Ναι. Αν και εγώ η φιλοσοφία τη ζωή μου, επειδή την έχω ζήσει έτσι, είναι μ' αρέσουν οι άνθρωποι που κάνουν από λίγα, κάνουν πολλά και τα κάνουν μέτρια όλα. Οι δεκαθλητές. Οι δεκαθλητές αρέσουν. Οι καθηγητές έτσι κάνουν. Όχι καθηγητές, οι δεκαθλητές λέω. Α, οι δεκαθλητές. Που έχουν καλές επιδόσεις. Οι δεκαθλητές. Ναι, ναι, που έχουν καλές επιδόσεις. Κοιτάνε 4 μέτρα επί κοντό. Δεν είναι top, ας πούμε. Από το να είμαι συγγραφέας και να γράφω βασανισμένα ένα σενάριο επί 6 χρόνια για να πάρω ένα Όσκαρ, προτιμάω να γράψω 6 σενάρια το χρόνο και να μην πάρω κανένα Όσκαρ, αλλά να περάσω καλά. Σωστό. Αλλά φύγαμε από τον καλεσμένο μας. Ναι, να το φέρουμε. Ναι. Έλα μέσα, Γιωργάκη Λιάγκα.
Ελπίζω να μου πείτε να κάτσω εδώ και όχι εκεί που έδειξε πριν ο Θοδωρής. Εδώ, σίγουρα. Θα σου έλεγα ότι δεν έχεις κανένα κίνδυνο κι αν καθόσουν εκεί. Τόσο κίνδυνος. Ναι, γιατί το ξέρει. Όχι, έχω άλλη για να το λέει κάτι, θα ξέρει. Έχω άλλη αίσθηση για εκείνον. Τι αίσθηση έχει. Έχω άλλη αίσθηση, ότι είναι επικίνδυνος. Πώς θα περιέγραφες το Θοδωρή εάν σου έλεγαν ότι έχεις περιορισμένο χρόνο και θα διάλεγες αυτά που θεωρείς τις καλές του ποιότητες με δύο λέξεις. Ευφύης. Νομίζω ότι έχει μυαλό, ότι είναι ευφύης, έχει ευφία. Και θεωρώ ότι είναι και... του αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ο ποδόγυρος. Του αρέσει το ωραίο φύλλο. Αυτά δύο θα έλεγα. Δηλαδή η ευφία του και ότι. Όχι ότι είναι γυναικά, ότι γυρίζει με πολλές. Ότι του αρέσουν οι ωραίες γυναίκες. Ότι είναι. Το έχει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα που το αναγνωρίζεις. Δεν είναι πάρα, καλά, πάρα, πολύ, είναι. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να κοιτάξεις μια σούπερ γκόμα να κάνεις. Και να την πλησιάσεις, να την πλησιάσεις και να πεις πω πω τι ωραίος ποδόγυρο. Γιατί σου αρέσει. Ο ποδόγυρος. Εγώ πιστεύω ότι ο Θοδωρής είναι κρύφο γκέι. Λένε ότι όλοι οι άντρες έχουμε τη θελική μας πλευρά, ξέρω εγώ. Εσύ έχεις τη δική σου. Λένε επίσης ότι ένας άντρας για να αποδείξει ότι είναι άντρας πρέπει να έχει πάει να έχει δοκιμάσει, να μην το αρέσει ώστε να πει. Δεν έχω δοκιμάσει, οπότε δεν ξέρω. Τι άρα εν δυνάμει με γκέι, τι να σου μπορεί. Ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Τι κάνουμε με τον γκέι, ποιο είναι γκέι από τους δυο μας. Με έχει κράξει πολλές φορές, με έχει πει πούστη κλπ. Στον αέρα. Ανοίγω το μεγάφωνο και του κάνω τα ίδια. Τελικά εμείς αυτή τη σεζόν δεν κάναμε εκπομπή, κάναμε πομπή. Θέλω να σου πω κάτι. Έχω έναν σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Εκτός από μένα. Ναι, άκου τώρα. Θα ήθελα να το πω ολόκληρο αυτό το πράγμα. Ναι. Σέβομαι όλο του το παρελθόν, το πώς έχει στήσει την ελληνική τηλεόραση, το ότι έχει κάνει τόσες ταινίες, το ότι έχει βρει τον τρόπο να τις πλασάρει εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, έχει μια εικόνα για τον εαυτό του, η οποία δεν είναι ούτε πιο πάνω, ούτε τον υπερτιμάει, ούτε τον υποτιμάει τον εαυτό του. Τον έχει πλασάρει ως γνήσιος ταύρος, αν και δεν πιστεύω εγώ πάρα πολύ σε αυτά, στη θέση που του αρμόζει. Και έχω απόλυτο σεβασμό σε αυτήν. Δεν έχω κανένα σεβασμό και δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω σαν μεγαλύτερο από μένα, γιατί δεν είναι. Ωραίο δεν αυτό, να έχετε μια ισότιμη. Ωραίο, άσχημο, εγώ λέω τι συμβαίνει. Δηλαδή τον βλέπω ότι θέλει διαπαιδαγώγηση. Όχι ότι δεν μπορώ να νιώθω. Θέλω συμβουλές. Εμένα με τριγκάρει πάρα πολύ το γεγονός ότι μου έχετε δώσει, επειδή είστε και οι δύο απόψε εδώ, αυτή εδώ την καρέκλα, που είναι η καρέκλα του παρουσιαστή αυτής εδώ της εκπομπής. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και με τριγκάρει πάρα πολύ το γεγονός, επειδή έχουμε βρεθεί, όχι συνευρεθεί, πολλές φορές και με τους δύο τηλεοπτικά, να κάνω εγώ μια συνέντευξη στους δυο σας, η οποία όμως να έχει τα πουστριλίκια που ακούγονται κανονικά. Συμφωνώ. Στη μεταμεσονύχτα δική σας εκπομπή. Γιατί όταν έρχεσαι πρωί, ρε παιδί μου. Αλλά προηγουμένως πρέπει να του πούμε ότι είναι πούστης. Ναι, μπράβο. Okay. Εντάξει, δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Η Φέη το ακούγε πρώτη φορά απόψε. Ναι, είπα δεν έχω πάει ποτέ με άντρα όμως για να ξέρω αν μου αρέσει ή όχι. Δεν έχεις πάει ποτέ με άντρα. Ποτέ. Είσαι σίγουρος. Ναι, ναι. Έχεις φιλήσει άντρα στο στόμα. Θα μου φέρεις κάποιο που έχω πάει. Δεν ξέρω, δεν θα μου κάνεις το φέρουμε. Όχι, δεν έχω πάει, Ρενικό. Ούτε μου έχει περάσει ποτέ η... Ποτέ. Δεν έχω φιλήσει ποτέ. Στο στόμα. Σταυρωτά, ναι, όχι στο στόμα. Στο στόμα. Έχεις φιλήσει με γλώσσα ποτέ. Άντρα. Ναι. Ποτέ. Έχουν πάει να με φιλήσουν δύο φορές όμως. Γιατί έχω ακούσει... Δύο φορές έχουν πάει να με φιλήσουν. Ένας πολιτικός. Έχω ακούσει ότι σε έχουν φιλήσει στο στόμα με γλώσσα και τραβήχτηκες. Δύο φορές. Ναι. Ποιοι ήταν αυτοί. Ένας πολιτικός, ναι, και ένας δημοσιογράφος. Ένας πολιτικός, κυρίες και κύριοι. Ρουμπρίκα. Δεν είναι τώρα ενεργός. Δεν είναι ενεργός τώρα. Το έχεις πει αυτό πολιτικός, το πράγμα. Με, όχι με τέτοια λεπτομέρεια και όταν το είχα πει δεν ήμουν και. Δεν έδινε και κανένα σημασία. Ξέρω. Άρα, είναι ζωντανός. Ένας πολιτικός. Άρα τώρα έχουμε το τρέιλερ της εκπομπής από τον Λιάγκα. Με φίλησαν στο στόμα ένας πολιτικός και ένας δημοσιογράφος είμαι. Και ένας δημοσιογράφος. Παιδιά, σας έδωσα την είδηση, θα τελειώσουμε, φεύγουμε να πάμε στη δουλειά μας. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή αυτό δεν τα ξεχάρηκα πολύ. Κάντε την πόρτα σας τώρα. Πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει μία. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Δεν ξεκινήσαμε. Μόλις σας είπα ότι με φίλησαν δύο άντρες στο στόμα, τι άντρες να σας πω. Τελείωσε η συνέντευξη, κουβέντευξη, όπως και αν την πεις. Θέλω να κάνουμε κάτι τυπικό, το οποίο όμως απαραίτητο. Βάλε το χέρι σου πάνω στο Ευαγγέλιο. Ειλικρινής είμαι, μωρέ, εγώ. Και πες. Θα πω αλήθειες. Ορκίζομαι. Να πω την αλήθεια. Να πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και όλη την αλήθεια. Και όλη την αλήθεια. Ας με βοηθήσει ο Θεός. Ας με βοηθήσει ο Θεός. Εδώ το μπορείς να το λες Θοδωρή απλώς. Αμερικάνικο το έκανες. Αμέ. Οι Αμερικάνοι δεν το λένε. Ας με βοηθήσει ο Θεός. Θέλεις να ορκιστείς κι εσύ. Όχι, εγώ να διαβάζω. Θα καεί το Ευαγγέλιο. Εγώ να διαβάζω την ώρα που θα μιλάει. Αποσπάσματα. Το εξορκισμό κάνω. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Ανάλαβε τον. Για τον Γιώργο. Γεννήθηκες πού? Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969, είμαι 46 ετών.
Γεννήθηκα. Θεωρείσαι στο... ήδη πουρό. Πουρό. Δεν θεωρείται. Γιατί είναι πουρό, ρε. Αυτός, η αντράκλα αυτή θεωρείται. Το παίζω ψηλό. Δηλαδή... άσε τον γκέι τώρα η αντράκλα. Δεν θεωρώ, ρε. Δηλαδή, όχι η αντράκλα. Το κιλάκι σου είναι επειδή έκανες παιδιά. Έχω τώρα χάσει 15 πρόσ... κιλά. Και θα χάσεις κι άλλα τώρα. Τώρα το παλεύω. Ευνηδιάζονται όλοι οι μπαμπάδες. Όταν κάνεις παιδί, αν δεν κάνεις κιλά, δεν είσαι μπαμπάς. Στο λέω. Τώρα θα... εγώ τα πήρα, ρε παιδί μου, όλα τα κιλά, τα πολλά κιλά, στην πρώτη κυμωσύνη της Φέης. Συνέχισα στο μεσοδιάστημα δεν και στη δεύτερη το αποτελείωσα. Εξήγησε δηλαδή, μας γιατί η Φέη φούσκωνε και φούσκωνε και εσύ ήταν ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Η Φέη είχε κάτι συγκλονιστικό. Η Φέη, πιστέψτε με, δεν κάνω πλάκα, τρώει περισσότερο από μένα. Όχι όταν ήταν έγκυος. Κανονικά, σκασμένο, βγαίνουμε έξω. Καταρχήν η Φέη τρώει, ας πούμε, 4-5 φορές την εβδομάδα χάμπουργκερ, βρώμικα πράγματα, junk food. Σαβουρών. Εγώ, άμα φάω ένα χάμπουργκερ, ας πούμε, την επόμενη μέρα ζυγίζομαι και είμαι ένα κιλό περισσότερο. Η Φέη ζυγίζεται και είναι το ίδιο και πιο αδύνατη. Δεν ξέρω πώς σημαίνει αυτό. Τρώει γλυκά, Νίκο, κάθε μέρα η Φέη. Εγώ, άμα φάω γλυκό κάθε μέρα, θα γίνω δηλαδή και δεν έκανα μια δίαιτα τώρα που έκανα με 2 μήνες μια δίαιτα και έκανα 15 κιλά, θα πήγαινα 300. Δεν υπήρχε δηλαδή σωτηρία. Πόσα είσαι αυτή τη στιγμή? Είμαι 100 ακριβώς. Είχα φτάσει πέρσι το καλοκαίρι 116. Και έχεις ύψος? 1,88. Είναι καλά. Εντάξει, πρέπει να χάσω, ρε παιδί μου, άλλα 5-6-7 κιλά, αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Είμαι πολύ καλά. Φόρεσα παντελόνι 36, αυτό είναι 36. Είχα να φορέσω 36 παντελόνι πάρα πολλά χρόνια. Δεν με θυμάμαι. Από το γάμο μου, ίσως 7-8 χρόνια πριν. Αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, παρουσιαστής κτλ., τι άλλο θα μπορούσε να κάνεις καλά κατά τη γνώμη σου? Σπούδασα, θα σου πω. Σπούδασα το, τελείωσα το Πολυτεχνείο. Είμαι διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου. Έχω ένα πρόβλημα με το ασανσέρ. Θα άρχισε να μου το κοιτάξει. Δεν ξέρω τίποτα. Είμαι, θα μπορούσε να γίνει. Έχω πάρει το πτυχίο μου. Το πήραμε 6,7. Λίαν καλό. Δεν ασχολήθηκα μόνο μία μέρα. Επειδή ο πατέρας του παιδί μου μου έλεγε ότι θα γίνεις τώρα δημοσιογράφος και αυτά και ντροπή και έσχος και θα πεινάσεις θα αυτό. Υπήρξε μια εποχή που το δημοσιογραφικό επάγγελμα, όπως και το επάγγελμα του ηθοποιού, από τις αστικές οικογένειες θεωρείται ντροπή. Ήταν πριν στίγμα. Την. Κοίτα, δεν ήταν η εποχή κυρίως. Που, ας πούμε, ναι, θέλαν όλοι να γίνουν Κανέλη, οι γυναίκες, Χατζη Νικολάου, οι άντρες κτλ. Ήταν πιο πριν. Που τότε ήταν στίγμα, δεν ήταν ντροπή. Δηλαδή ήταν λίγο. Όχι, οι άντρες θέλουν να γίνουν Κανέλη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και μου λέει ο πατέρας μου ότι επειδή τσακωνόμασταν, κάναμε, φτιάχναμε, του κάνω το χατήρι, δίνω βιογραφικά και με προσλαμβάνουν ως planner manager στη Famar, μια φαρμακευτική εταιρεία, την κατοική του Μαρινόπουλου. Και θυμάμαι. Πολύ καλή θέση αυτή. Πολύ καλή θέση. Το νούμερο 2 σε ένα εργοστάσιο μεγάλο. Μάλιστα, ήμασταν. Από εκεί σου είναι εκεί σε φαρμάκι στην εκπομπή για ορισμένους ανθρώπους. Πιθανόν. Στείλαμε βιογραφικά 1000 άτομα. Και μας περάσαν από 3 ψυχολογικά τεστ, δηλαδή πέραν των ικανοτήτων που δεν υπήρχαν. Γιατί και εσύ πέρασε ψυχολογικό τεστ. Πέρασε ψυχολογικό τεστ. Μας παριστάνει το συγκροτημένο. Και βρέθηκα ότι ήμουν ο καταλληλότερος για τη θέση. Με ψυχολόγους, φέρα ένας Γάλλος ψυχολόγος και βρέθηκα ότι ήμουν ο καταλληλότερος για τη θέση. Και πω την πρώτη μέρα το πρωί. Ήταν μια τραγική εμπειρία για μένα. Γιατί? Και σου είπε ο Γάλλος bonjour. Δεν μου άρεσε καθόλου, όχι, ήταν πολύ μίζερη κατάσταση. Και φανταζόμουν για να προβολή τον εαυτό μου μετά από 5-10 χρόνια εκεί μέσα. Είχε καλά λεφτά. Είχε καλά λεφτά, ναι. Θεωρώ ότι έβγαλα καλύτερα λεφτά με τη δουλειά που έκανα τουλάχιστον. Τον εαυτό σου τον έχει φαντασιώσει ως πρωθυπουργό ποτέ? Ναι. Πώς θα ήσουν, Έλληνα? Ποιος Έλληνας δεν το έχει κάνει, ρε παιδί μου? Ο πρωθυπουργός του καφενείου, δεν είμαστε όλοι? Ναι. Αν και δεν πάω καφενείο, εγώ η καφετέρια. Αλλά δεν είμαστε οι πρωθυπουργοί του καφενείου όλοι. Πες, λέγαμε, αν εγώ ήμουν μια μέρα πρόεδρος. Πώς θα ήσουν, πιστεύεις? Θα ήσουν μετρημένος, θα ήσουν συναισθηματικός? Εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική κιόλας. Κατέβηκα και για βουλευτής. Απέτυχα. Ναι. Πήρα 22.500 σταυρούς. Πότε, με ποια συνδυασμό? Με το Πασόκ. Και εσύ διάλεξες το κατάλληλο κόμμα. Να σου πω κάτι, πήγα όμως στη Λάρισα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί, ρε παιδί μου, εμένα μου κάνανε μια πρόταση από τον Πασόκο Παπανδρέου τότε. Okay. Και μου λένε κατέβα στη Β' Αθηνών που επειδή είσαι προβεβλημένο πρόσωπο, εδώ θα βγεις. Πρόσεξε. Με Πασόκ και επί Παπανδρέου. Δύο μαλακίες, ναι, σε μία. Εντάξει, εντάξει, ήταν καλή εποχή. Στην Τρίτη και εγώ, δεν έκανα την Τρίτη. Αυτό δηλαδή ενέτη πότε? Όχι, όχι, το Πασόκ απέτυχε τότε. Ήταν που έχασε 10 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Δηλαδή στην κακή. Μετά. Ήταν μόλις αντικατέστη τον Σιμίτη. Μετά όταν βγήκε το Πασόκ. Εγώ, ενώ μου έγινε πάλι πρόταση να κατέβω και θα έβγαινα τότε σίγουρα, οι δημοσκοπήσεις με δείχνανε πρώτο στη Λάρισα τότε, δεν κατέβηκα γιατί πάσε καλύτερα δεν. Οπότε για σένα δεν βγήκε ποτέ ο Βιερινός εκεί τη Πέτρα. Δεν βγήκε ευτυχώς. Και άκου τι έγινε όμως. Η Λάρισα έχει 5 επαρχίες. Λάρισα, Ελασσόνα, Αγιά, Φάρσαλα, Τύρναβος. Στις 4 επαρχίες ήμουν από πρώτος έως τρίτος και μέχρι τις 3 το βράδυ έβγαινα. Ήμουν τρίτος, 3 βγαίνανε και έβγαινα, ήμουν μέσα. Πανηγύρια στο εκλογικό μου κέντρο κτλ. Και στις 3 ώρα και μετά μπαίνουν τα εκλογικά τμήματα μέσα της Ελασσόνας που ήταν η πιο απομακρυσμένη επαρχία και εκεί είμαι 12 υποψήφιο, 12. Είναι σταθερά. Το κομμάτι που έχει πολύ καλή αισθητική στην επιλογή πιθανόν των αρχόντων. Είναι και ένα άλλο κομμάτι όμως. Δεν έπιανε star. Οι δέκτες τα τελευταία χρόνια εκεί δεν έπιανε στάρι. Άρα δηλαδή δεν ψηφίζανε στάρι. Προφανώς. Όλοι οι άλλοι ψηφίζανε αυτό που ξέρουν από τη τηλεόραση.
οι γυναίκες κυρίως κτλ. Και εντάξει, και επειδή είμαι εγώ από τον Τίνο, από τον Αργυροπούλη, ψηφίσαμε από το χωριό μου εκεί στην περιοχή αυτή, βγήκα πρώτος έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν ευτυχία που δεν βγήκε τελικά. Εκείνη τη μέρα, θα σας πω κάτι, όταν δεν βγήκα, το ίδιο βράδυ, θυμάμαι, γυρίζω με το αυτοκίνητο, ένα BMW X5 είχα τότε και γύρισα. Και πόναγα πάρα πολύ και φτάνω σπίτι μου στην Αθήνα και γυρίζω την πλάτη μου και είχα βγάλει ένα άρπιζο στήρα. Όλη μου την πλάτη, με φοβερό πόνο κτλ. Από τη συναχώρια. Από τη συναχώρια, μέσα ένα βράδυ. Και τότε θυμάμαι ότι μετά από ένα-δύο βράδια, ήμουν και μόνος μου τότε, και δεν είχα μια σχέση, και μετά από δύο-τρεις μέρες σε βαριά κατάθλιψη, πήρα τηλέφωνο για πρώτη φορά τη ΦΕΗ για να βρεθούμε. Γιατί με είχαν πάρει από την εκπομπή της για να κάνουμε συνέντευξη. Επομένως, και την πήρα από πίσω, γιατί δεν είχα. Δηλαδή έψαχνα κάτι να χαρώ εκεί. Ήμουν τρεις μέρες. Κλάμα. Καλά πράγματα. Πρώτον, έφερε μια τηλεοπτική επιτυχία στο πλενό. Ήταν πολύ καλό για σένα, αλλά δεν ήταν καλό για τη ΦΕΗ. Και δεύτερον. Συγκρότη απόψη. Και δεύτερον, ασχολήθηκε πολύ με την τηλεόραση, που ήταν καλό για σένα. Και δεν καλό για την τηλεόραση. Τα δέχομαι. Τώρα που είπε για τον Τίρνα, μου θυμήθηκα ένα ανέκδοτο, το λέω πολύ γρήγορα. Είναι δύο στον Τίρναβο και λένε Σταυρόλεξο. Και λέει παίκτ τη ΣΑΕΚ 7 γράμματα. 7 γράμματα. Και λέει ο άλλος τσάρτας. Όχι, αυτό είναι γιοφύρ. Αυτό μου θυμίζει το άλλο που συναντιόνται δύο λαρισινοί στον δρόμο και λέει ο ένας, κοιτάει τον άλλον και του λέει, σιγάμισαν Γιάννη. Λέει, όχι, σε βαφτίσα. Λοιπόν, τα παίρνεις κατάκαρδα δηλαδή τα πράγματα. Λες, έβγαλες έρπη ζωστήρα. Ναι. Τα παίρνεις κατάκαρδα, σε πιάνουν δηλαδή τα άσχημα, σε γαμούνε. Όταν σε γαμούνε και μικρό, το ευχαριστιέσαι ή βγάζεις έρπη. Δεν μου έχει τύχει, δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει, δεν ξέρω. Αλλά πιο μικρός τα έπαιρνα κατάκαρδα. Τώρα όσο μεγαλώνω και οριμάζω, που λέει εδώ ο Νίκος ότι γέρασα ήδη, τα παίρνω πολύ πιο ελαφριά τα πράγματα και είμαι και πολύ καλύτερα. Περίμενα να πούμε παλιά, ρε παιδί μου, όταν ξεκίνησα. Τώρα ναι, όταν ξεκίνησα τηλεόραση, άνοιγα κάθε μέρα, πήγαινα την άλλη μέρα το πρώτο κανάλι και έβλεπα τι θα γράψει Πετρούτσου, Διαμαντάκου και Γκολεμά για μένα. Τόμαρα. Και έλεγα τι έτσι, τι αλλιώ κτλ. Μου χάλαγαν την ημέρα. Τώρα δεν διαβάζω καν τι γράφουν για μένα, δεν με αφορά. Όταν, και να διαβάσω κάποια στιγμή γελάω. Δεν... Γιατί το είχα δει στο θέμα που το είχε πει, που έχασε τα λεφτά σου. Ναι, ναι. Εκεί, τι ψυχοσωματικό έβγαλε. Είμαι Τίνο, είμαστε σε μια ταβέρνα πάνω σε ένα φοβερό χωριό. Που λέγεται, πώς το διάλογο λέγεται τώρα το χωριό, δεν θυμάμαι. Γιατί τι. Βόλαξ. Γιατί έχω σπίτι εκεί. Όχι, δεν είμαι στο Βόλαξ. Έχουμε σπίτι. Γιατί επέλεξε να έχει σπίτι στην Τίνο. Γιατί ενώ μου αρέσει πολύ. Να δίπλα στη Μεγαλόγα. Γιατί ενώ μου αρέσει πολύ. Κάτσε να σου πω. Για να περνάει απ' έξω και λέει. Hi, mommy. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μύκονος. Είναι, θεωρώ, το ωραίο νησί μαζί με 2-3 άλλα στην Ελλάδα. Συμφωνώ απολύτως. Πολύ. Είναι πολύ ωραίο νησί. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη μαλακία όλο αυτό που γίνεται, ότι αν πας στη Μύκονο είναι ντροπή και αυτό κτλ. Όμως, με την υπερπροβολή που έχουμε με τη ΦΕΗ τα τελευταία 6-7 χρόνια ζωή μας, με το γάμο, με την κοινή εκπομπή, είναι πρωτοφανή όλα αυτά. Το να είσαι στη Μύκονο και να μπορείς πραγματικά να βγεις να κάνεις ένα μπάνιο, γιατί θα είχαμε 15 παπαράτσι από πάνω, θα ήταν για μας μη ανεκτό. Επίσης, δεν είχα και την οικονομική δυνατότητα να πάρω σπίτι στη Μύκονο, έτσι. Είναι πολύ ακριβό νησί η Μύκονος. Πήρα λοιπόν ένα πολύ ωραίο σπίτι στην Τίνο με δίκαια λεφτά. Τα μισά λεφτά που θα έπαιρνε στη Μύκονο. Νομίζω, Νίκο, με τον τρίτο. Οπότε σου έμειναν και άλλα μισά ή δύο τρίτα για να πάρεις ένα σπίτι στη Μύκονο. Τα οποία μου τα φάγανε όμως οι επιτίδοι. Στα φάγανε. Με τα φάγανε. Έχασα... Σε πιάσανε κότσο. Μισό εκατομμύριο. Είναι πρώτη φορά. Θα πω το πόσο πρώτη φορά. Δεν το έχω ξαναπεί. Μεγάλο, μισό εκατομμύριο ευρώ. Μισό εκατομμύριο ευρώ. 700.000 ευρώ. Τα επένδυσες, κοπέλα μου. Πουθενά, αυτή είναι η μαλακία μου. Τα έδωσες και είπες. Τα έδωσα σε μια χρηματιστηριακή. Να το πω, δεν το έχω πει πώς έχει γίνει. Τα έχω δώσει σε μια χρηματιστηριακή. Δεν έχω παίξει όμως μετοχές, γιατί δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Και τους έχω πει, παιδιά, τι μπορώ να κάνω. Ρέπος, μου λένε, κύριε Λιάγκα. Ρέπος, αντί να πάρετε 2% 3% επιτόκια που παίρνετε από την τράπεζα, εμείς θα σας δώσουμε 5. 6. Γιατί όταν αυξανόταν το ποσό, στα αρχή είχα βάλει 5.000, 150, 470 για την ακρίβεια. Κάποια στιγμή έφτασα να παίρνω 6%. Στην αρχή της κρίσης έρχεται αυτό. Σου άρεσε. Μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Πώς, όλους 5-6-30. Να σου πω κάτι, ήταν 30 χιλιάρικα το χρόνο χωρίς να κάνεις τίποτα. Σωστά. Πολλά λεφτά από τα 500. Με κόπο τα χαμηλά. Σχεδόν θα παίρνει μια εβδομάδα πριν. Πέτυχα, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Πέτυχα. Όχι, παίρνω πολύ λιγότερα λεφτά. Πέτυχα δύο καλές χρονιές στην τηλεόραση. Όταν έκανα την εκδίκηση της Ξανθιάς και το 50-50 στο Μέγκα, πήρα καλά λεφτά. Ήταν δύο-τρεις τελευταίες. Τότε το Μέγκα είχε λεφτά. Τότε είχε. Τα τελευταία που πήρα λοιπόν, ήταν. Λοιπόν, και για πες και παίρνει ρέπο. Και...
Παίρνω ρέπο. Και κάποια στιγμή έρχονται από τη χρηματιστηριακή, αυτό υποτίθεται ο χρηματιστή ο δικό μου, και μου λέει ότι υπάρχει κρίση κτλ. Το ξέρουμε. Μια ας πούμε ιδέα τη χρηματιστηριακή σε καλού πελάτε είναι να τα αγοράσουμε ομόλογα γερμανικού δημοσίου. Αν και η Γερμανία καταστραφεί, έχει καταστραφεί όλη η Ευρώπη. Φωστά. Εντάξει, εγώ είμαι άσχετο από τα οικονομικά, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ γιατί δουλεύω από το πρώτο μέχρι το βράδυ. Του λέω ναι, ρε, παιδιά, πρέπει τα χαρτιά να υπογράψω. Τόσο απλά. Τα υπογράφω τα χαρτιά. Πλαστά τα χαρτιά. Τι λέω. Έχω πλαστά χαρτιά ότι έχω ομόλογα γερμανικού δημοσίου. Πολύ ωραία. Η χρηματιστηριακή οφείλει να μου στέλνει statement ηλεκτρονικά ώστε να με ενημερώνω τα λεφτά μου εκεί και έχουν αγοραστεί. Μου στέλνε. Τι είχε κάνει αυτός επιτίδιος. Είχε αλλάξει τον κωδικό μου. Η χρηματιστηριακή έστελνε τη χασούρα μου σε ένα άλλο mail που δεν το έπαιρνα εγώ. Αυτός είχε κάνει ένα πλαστό domain που μου στέλνε πραγματικά ότι έχουν τα λεφτά και είχε κλέψει τον ηλεκτρονικό μου κωδικό και έπαιζε σαν να είμαι ο Λιάγκας αυτός. Είχαν χαθεί όλα τα λεφτά, είχε βγάλει 120-130 χιλιάδες αυτός ως προμήθειες από την αυτό και τα 500 χιλιάδες χάθηκαν. Συγγνώμη λίγο. Και χρηματιστηριακή... αυτόν τον άνθρωπο δεν μπόρεσες να τον κυνηγήσεις. Έχω κάνει μήνυση στον άνθρωπο αυτόν και αγωγή. Δηλαδή αυτός είχε κάνει πλαστογραφία, αυτός θα μπει φυλακή κάποια στιγμή, είναι δεδομένο. Α, θα μπει δηλαδή. Και η χρηματιστηριακή. Αυτό δεν σε εξυπηρετεί. Όχι, όχι. Και στη χρηματιστηριακή. Πάρεις πίσω. Και στη χρηματιστηριακή και σε αυτόν έχω κάνει αγωγή και ζητάω τα λεφτά μου. Γιατί προφανώς. Αυτό που πιστεύω και λέω είναι ότι έχει εμπλοκή και χρηματιστηριακή. Δεν με προστάτευε χρηματιστηριακή. Εγώ από όλη αυτή την ιστορία βγάζω ένα συμπέρασμα. Ότι είμαι μαλάκας. Ότι αυτό το συμπέρασμα το έχω βγάλει χρόνια πριν. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ για την εκτίμησή σου. Κοίταξε, να ξέρεις ότι πειράζω μόνο τους ανθρώπους που αγαπάω. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και έχουμε σχέση, φίλοι, νομίζω ότι εντάξει. Και, ναι, και δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Κάνουμε παρέα με τον Νίκο, έχει έρθει σπίτι μου, βγαίνουμε, τρώμε κτλ. Κάνουμε παρέα με τον Νίκο. Φωτογραφία του Γιαννάκη στην Πανιέρα. Στην Πανιέρα, ναι. Ήταν μερικών ημερών. Όχι, δεν. Για πες το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι. Κάνει την Ευρώπη σπιτικό Μαστοράκης, να ξέρετε. Τι. Όταν έρθει σπίτι σας, σε όποιους τον γνωρίζετε κτλ., να του πείτε να σας φτιάξει από αυτό το φοβερό καφέ που ξέρει να φτιάχνει μόνο αυτός. Τι μαλακία κάναμε. Κάναμε ένα απόγευμα μόνο και μόνο. Πρώτον, για να μάθουμε τον Ουγγαρέζο να μιλάει στη τηλεόραση. Πράγμα που δεν το καταφέραμε ποτέ. Και δεύτερον, για να φτιάξουμε καφέ με βανίλια, για τον οποίο έλειωνε η γυναίκα σου. Έλειωνε όμως, ναι. Ακόμα μου το μνημονεύει. Μα γι' αυτό είναι η φίλη. Είμαι λοιπόν στην Τίνο. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι. Να σας πω τι είπα, θα γίνει το βράδυ. Το συμπέρασμα είναι. Θα μας πεις, παρένθεση κάνω. Το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δουλεύοντας στην τηλεόραση μπορεί να βγάλει 500.000 ευρώ για να τα επενδύσει, να έχει ένα σπίτι στην Τίνο και άλλο ένα σπίτι στην Ελλάδα. Παιδιά που μας βλέπετε από την τηλεόρασή σας, να γίνετε παρουσιαστές. Τότε, τώρα, πόσα. Α, ναι, σωστά. Τώρα, οι πρωτοκλασσάδοι παρουσιαστές. Βάζω και τον εαυτό μέσα, όχι σε επίπεδο αξίας, σε επίπεδο αυτή τη στιγμή ταμπέλας. Ναι. Ταμπέλας, όχι αξίας, δεν λέω ότι είμαι καλός. Σε επίπεδο ταμπέλας όμως θεωρούμε από τα ονόματα αυτή τη στιγμή. Δεν βγάζει τέτοια λεφτά πια, ούτε με κιάλια. Εσύ τα βγάζει πια αυτά. Όχι, βέβαια. Αυτό βγάζετε πολύ λιγότερα δηλαδή και εσύ. Πολύ λιγότερα. Καλά, και εσύ. Και είσαι στην Τίνο λοιπόν και είμαι στην Τίνο, ρε παιδί μου, στο Κτικάδο. Στο Κτικάδο. Θυμήθηκα και τώρα και το μαγαζί. Σε μια ταβέρνα που λέγεται Δροσιά, στο Κτικάδο, φοβερό χωριό. Η Τίνο, παρεπιπτόντω, φοβερή ενδοχώρα, φοβερά χωριά. Είμαι λοιπόν εκεί και φιλοξενούμε τον παιδίατρο το Μαζάνι, που είναι ο οικογενειακό μα φίλο που κοιτάει τα παιδιά μα, παιδιατρό μα. Το μαθαίνω λοιπόν εγώ από το τηλέφωνο ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι. Και όπως είμαι εκεί, αρχίζει και μου διάζει κανονικά το πόδι μου, μου διάζει, το χέρι μου, μου διάζει. Πάω να σηκωθώ και δεν αισθάνομαι πόδι χέρι. Και αρχίζει. Πάθανε κεφαλικό, κανονικά κεφαλικό ή έμφραγμα. Και αρχίζει μου διάζει εδώ το στόμα μου και αρχίζουν και φεύγουν σάλια από εδώ. Και η αριστερή μου πλευρά όλη μου διάζει. Και δεν μπορώ να σηκωθώ. Και λέω σπύρο, σπύρο, σπύρο. Έτσι, όπως λέω, σπύρο, σπύρο. Έπαθα αυτό και μου πάει μέσα, μου δείχνει δύο ασπιρίνες. Μου τις βάζει και με κάνει να τις μασίσω για να λιώσουν οι ασπιρίνες και να τις καταπιώ με λίγο γιατρός, νερό. Γιατρός ο παιδίατρος. Γιατρός ο παιδίατρος. Και άμα ήταν αιμορραγικό αυτό, θα γινόταν ισχυρό. Αυτό θεώρησε εκείνη τη στιγμή να κάνει, αυτό έκανε. Και με βάζουν στο αυτοκίνητο και κατεβαίνουμε κάτω στη χώρα. Και είναι η Σάσα στα μάτια μαζί μας και πρέπει να πάω στο φαρμακείο να πάρω ένα-δύο λεξουστανίλ για να ηρεμήσω και όλα να χαλαρώσει ο οργανισμός, να φύγει από αυτό το στρες. Δεν έχουμε αυτό και πάει στο φαρμακείο και λέει: δώστε μου, λέει, ένα λεξουστανίλ. Λέει: κυρία μου, πρέπει να έχετε, λέει, συνταγή. Άντε, τελείωνε τώρα. Και λέει: Σάσα, είμαι τρελή, κυρία μου, καταλαβαίνετε. Είμαι τρελή. Θέλω η Σάσα τώρα. Είμαι τρελή, καταλαβαίνετε. Και σκέψου ότι έλεγε την αλήθεια η Σάσα. Δεν χρειαζόταν να το παίξει την τρελή. Μετά από μια εβδομάδα η Σάσα παρέμεινε στο αυτό. Λοιπόν, και έχει πάει, είναι η Φέη. Είναι έγκυος. Και της λέει: πήγαινε πάρε τεστ εγκυμοσύνης. Και πάει στο φαρμακείο και λέει: κυρία μου, θέλω και ένα τεστ εγκυμοσύνης. Γιατί είμαι τρελή. Είμαι τρελή και μετά ένα τεστ εγκυμοσύνης. Δηλαδή της λέει: αυτή λοιπόν, είναι για δέστα. Και πήρε λεξοτανίν, πήρε δύο λεξοτανίν. Ναι, και μετά ξέρει τι έλεγα: έχασα τα λεφτά, δεν πήρα στα αρχίδια μου. Εγώ παθαίνω στο οργανισμό, δεν έχω πάρει ναρκωτικά, δεν πίνω. Τελικά αυτό δεν ήταν τέτοιο. Ήταν όλο ψυχολογικό που μιμόταν το κεφαλικό. Μιμόταν το κεφαλικό. Ήταν αυτό το που λέμε μια τεράστια κρίση πανικού. Πήγαινε ο οργανισμό να μιμηθεί το κεφαλικό ή το έμφραγμα. Θα μπορούσε όμω.
εάν δεν είχες άμεση βοήθεια ιατρική και φιλική, να έχει εξελιχθεί σε εγκεφαλικό ευκολότατα, γιατί ο εγκέφαλός σου θα μπορούσε να ξεγελαστεί, να το ερμηνεύσει ότι έχει εγκεφαλικό και να το πάθει. Πιώντας τώρα εσύ να το πούσε αρρωστοφοβικό. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ότι αν δώσεις τέτοια εντολή στον εγκέφαλο, έστω από λάθος, άμα ήταν, θα ήμουν νεκρός τώρα. Εγώ μόνο τέτοιες εντολές δίνω. Παθαίνεις εσύ δεν είσαι εγκέφαλο. Να σου πω κάτι. Εσύ παθαίνεις και πανικού. Παθαίνεις εσύ. Έχω καιρό να πάθω. Χρόνια. Παθαίνεις παλιά. Το έχεις... Τώρα θα σου πω τι έχω κερδίσει. Ότι όταν ανεβαίνει, να φτάσει να γίνει η κρίση, πριν στα πρόθυρα υπάρχει ένα έλα μαλάκα. Τελείωνε και τελειώνει. Αλλά αυτό έχει βοηθήσει και το ότι του λέω συνέχεια στο ακουστικό, έλα μαλάκα τελείωνε. Το έχει εγγραφεί στο υποσυνείδητο και το χρησιμοποιεί. Οπότε το τελείωνε τη εκπομπή σου είναι τελείωνε και η κρίση. Οπότε δεν έρχεται από εκεί. Τώρα με αυτό, αυτό που είπε τώρα, ότι ο εγκέφαλο να ακούσει ότι αυτό θα έκανε κτλ. Κατευθείαν με πόνεσε εδώ. Στορκίζομαι. Για να σου δώσω καταλάβει. Κοίτα, έχει τον εγκέφαλο και σε πόνεσε. Είναι ο πόνος γραβάτας, δεν είναι τίποτα. Θα σε πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο εδώ, υποφάσισε. Όχι, επειδή συμβαίνει να ξέρω πού έχει τον εγκέφαλο, θα έπρεπε να πονέσει πολύ κάπου πιο κάτω. Κάτω, ναι. Το κατάλαβα, εντάξει. Έχει αγοράκι μου, είσαι αρσενικούλη, είσαι καλό αρσενικούλη, είσαι ιδανικός φίλος. Πώς την ανεβάζεις, πώς την κατεβάζεις. Όχι, αυτά τα λέμε μόνο στα αρσενικά. Έχεις ακούσει για ένα γκέι φίλο να το λέμε ποτέ, πούστη. Είσαι ομοφοβικός. Εγώ. Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι ομοφιλόφιλοι. Αυτό λέω. Δεν είσαι. Όχι. Όχι, ξέρεις κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι μέσα από την εκπομπή και μέσα από τα θεία που κάνουμε, μην βγάλουμε και ένα στίγμα ότι έχουμε και κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε, έτσι. Το λέμε αυτό. Όχι, εμείς τα λέμε στα αρχίδια μας, ας πούμε, και τελειώνει η ιστορία. Ναι, αλλά σε αυτό που λέει ο Θοδωρής όμως έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, η πολύ αντρική οπτική που υπάρχει σε αυτή εδώ την εκπομπή, ρε παιδί μου, γιατί είστε και δύο άντρες, αρσενικά γνωστό. Η πολύ αντρική μπορεί να βγάζει και μια ομοφοβία, ξέρεις. Ενώ δεν υπάρχει. Όχι, γιατί είχαμε ανθρώπους ομοφοβικούς. Το Φώτη το Μεταξόπουλο, τον οποίο τον καταξέσκησε ο Θοδωρής. Έχεις δίκιο, έχουμε αφήσει. Δεν το θυμάμαι. Όχι, και δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαμε τρεις περιπτώσεις που άνθρωποι λέγανε «Υπούστες αυτό, οι αδερφάρες» και τέτοια πράγματα και ο Θοδωρής τους τσάκισε. Επομένως, εμείς εκφράζουμε στην εκπομπή αυτή τον εαυτό μας και ο εαυτός μας είναι καλός ή είναι κακός, αυτός είναι. Δεν υποκρινόμαστε τίποτα. Τα δέχομαι, τα προσυπογράφω αυτά που είπε τώρα.